Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και στην ομόθυμη φωνή απόφαση όλων των παρατάξεων για την έκδοση ψηφίσματος, ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στη συνεδρίασή του σήμερα 5η 9 Μαρτίου. Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι το πρώτο ζητούμενο μετά την τραγωδία είναι απόδοση δικαιοσύνης προς κάθε κατεύθυνση. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η τραγωδία των Τεμπών, λοιπόν, πρώτο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Προφανώς και λογικό είναι το και θέμα κυριαρχεί. Και βγήκαν βέβαια και κάποιες ειδήσεις. Βγήκανε, θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Να αρχίσουμε με τα τυπικά καταρχάς και τη συζήτηση που έγινε γύρω από το ψήφισμα που βγήκε αργότερα και στη δημοσιότητα και θα ανακοινωθεί. Σημαντική θα λέγαμε εξίσου ήταν και η παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Τόνισε ο Νεκτάριος Φαρμάκης ότι το όλα στο φως, το μήνυμα που έστειλε, δεν πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη περίπτωση να μείνει ένα απλό σύνθημα, αλλά θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη, όποιον και αναφορά, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται. Η απονομή δικαιοσύνης, τόνισε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση αποκατάστασης της κοινωνικής ειρήνης, δικαιοσύνης των αθώων θυμάτων και των οικείων τους, αλλά και την πιο ισχυρή απόδειξη μιας ζώσας και αληθινής δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο, θα λέγαμε, το μήνυμα αυτό και απευθύνεται προς όλες τις πλευρές και προφανώς και ως επικεφαλής του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ο Περιφερειάρχης δεν θα μπορούσε να πει και τίποτα διαφορετικό. Είναι το μήνυμα που απηχεί, θα λέγαμε, και την κοινωνική απέτηση της, την απέτηση της κοινωνίας για απόδοση της δικαιοσύνης, όπως λέγαμε. Και αυτό που θα συμπληρώσουμε εμείς είναι να μην μείνουμε στα λόγια και στις βαρύγδουπες δηλώσεις, Σωτήρη. Όλα να τα δούμε, αυτά να τα δούμε στην πράξη. Είχαμε όμως και την τοποθέτηση του Κώστα Σπηλιόπουλου σήμερα για το θέμα και με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών ως πρώην πρόεδρος του και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ. Στην πορεία της συζήτησης, αλλά εμείς θέτουμε την παρέμβαση αυτή στην κορυφή του ρεπορτάζ. Γιατί ο κύριος Σπηλιόπουλος έφυγε και όσοι τηλεθεατές δεν τον γνωρίζουν, έχει περάσει από όλες τις κορυφαίες θέσεις των σιδηροδρόμων στη χώρα. Πρώτα ως επικεφαλής πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλων της ΕργοΣΕ, της εταιρείας δηλαδή που κατασκευάζει το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα, και αργότερα, πρόσφατα μάλλον, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη, ως πρόεδρος του ΟΣΕ, όπου εκεί ανέλαβε τα ενία, αλλά για μόνο 3-4 μήνες περίπου, γιατί αμέσως μετά ακολούθησε η παραίτησή του. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα ο Κώστας Σπηλιόπουλος δεν είχε μιλήσει. Οι δημοσιογράφοι, και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είχαν επικοινωνήσει εναγωνίως και εμείς με τον κύριο Σπηλιόπουλο, ζητώντας του εξηγήσεις γύρω από το σοβαρό και το αναπάντεχο αυτό τροχαίο δυστύχημα, το πολύ νεκρό στα Τέμπη. Τι έχει να πει ο ίδιος, γιατί έχει περάσει, λοιπόν, είχε επιλέξει τη σιωπή. Καμία δήλωση. Είχε δηλώσει ρητός, κατηγορηματικός, μη με ξαναπάρετε τηλέφωνο, δεν πρόκειται να τοποθετηθώ να μιλήσω από αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Σπηλιόπουλος κρατούσε επιφυλακτική στάση, γιατί βρισκόταν και εν εξελίξει η δικαστική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Εμείς θα πούμε ότι αυτός είχε την ηθική υποχρέωση να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, γιατί το ζήτημα άπτεται των δικών του παρεμβάσεων και τοποθετήσεων, γιατί όπως είπαμε σε κρίσιμες χρονικές στιγμές βρισκόταν επικεφαλής των δύο αυτών οργανισμών, και να πούμε ότι με την τοποθέτησή του τη σημερινή βγάζει τον εαυτό του από το κάδρο των ευθυνών. Θα το διαπιστώσουμε αυτό και στην δήλωση που κάνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ρίχνει όλες τις ευθύνες για την πορυβότη σύμβαση 717 που έγινε αποκλειστικά και μόνο για να βάλει τα πράγματα σε κάποια σειρά, υποτίθεται σε κάποια σειρά, γύρω από τα συστήματα που δεν λειτουργούσαν, τα συστήματα ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, και μεταθέτει όλες τις ευθύνες στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και κυρίως στον παραιτηθέντα Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι πρακτικά με τον ίδιο δεν είχε καταφέρει να έρθει σε συνεννόηση, να συζητήσει και να συνομιλήσει μαζί του, με αποτέλεσμα να υποβάλει την παραίτησή του από πρόεδρο του ΟΣΕ μετά από 3-4 μήνες. Επέλεξε λοιπόν ο κύριος Σπηλιόπουλος να τοποθετηθεί σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτησή του. Βέβαια η λήψη... Η ποιότητα της εικόνας, ναι, γιατί η μετάδοση δεν ήταν και καλή, η μετάδοση από το διαδίκτυο, οπότε... Αλλά ας μείνουμε στο ηχητικό, γιατί στο αυτό ηχητικό, είναι που μετράει. Στο ηχητικό λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Γνωρίζοντας τα τεράστια προβλήματα του ΟΣΕ και το σοκ που είχε υποστεί από τη μνημονιακή κρίση, είχα προτείνει μάλιστα ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να επισκεφθεί τον ΟΣΕ τότε,
ώστε να σηματοδοτήσει το ενδιαφέρον της πολιτείας για το σιδηρόδρομο, για την αναδιοργάνωσή του, τον εξυγχρονισμό του και την πρόοδό του. Όμως, αισθανόμενος τη μεγάλη ευθύνη που μου είχε ανατεθεί, στις 3 Σεπτέμβρη του 20 υπέβαλα την παραίτησή μου από την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ και απεχώρησα διότι, όπως έλεγα τότε στο σχετικό δελτίο τύπου, δεν κατέστη δυνατή η οποιαδήποτε παραγωγική συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα ήταν αναγκαία και υποφελής για τον οργανισμό παρά τις συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλα για το σκοπό αυτό. Θεώρησα χρέος μου να κάνω, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη μικρή αναφορά για το σιδηρόδρομο και να επαναλάβω ότι νιώθω πραγματική συντριβή και θλίψη, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, για την αδιανόητη σιδηροδρομική τραγωδία και την απώλεια τόσων ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας, γιατί είναι πράγματι δύσκολες στιγμές, χρειάζεται να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και της ευθύνης που έχουμε. Και ως Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας. Να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να δούμε πού θα βγει όλη αυτή, που θα καταλήξει μάλλον όλη αυτή η υπόθεση. Φταίμε όλοι. Αυτό ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός για σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων και προανήγγειλε παρεμβάσεις για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων. Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός ζήτησε δημόσια συγγνώμη στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ δεν έγινε καμία συζήτηση για εκλογές. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, αποκλείεται να γίνουν πριν από το Πάσχα. Τα σενάρια για πρόορες εκλογές το αμέσως επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα πριν από το Πάσχα έκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός με μέσο τρόπο έκλεισε τη συζήτηση γύρω από την πρόορη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει μπροστά της πλούσιο νομοθετικό έργο για τις επόμενες εβδομάδες. Και οι σκέψεις μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα στις οικογένειες των θυμάτων. Γι' αυτό και θα επαναλάβω τη δημόσια συγγνώμη μου στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως προσωπικά. Αναλαμβάνω κατά συνέπεια την ευθύνη. Και δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο ήδη έχω γράψει. Αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν πρακτικά αδύνατον να είχε συμβεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν τον ενδιαφέρει να υπάρξει μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη φράση «πως όλοι φταίμε και εμείς πρώτα ως κυβέρνηση». Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ. Όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος από κυβερνήσεις και διοικήσεις που επί χρόνια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο για Οφείρη της Άρτας. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων με σεμνό τρόπο. Ζήτησε παράλληλα από όλους να είναι παρόντες στο δημόσιο διάλογο, αλλά με συνέστηση, χωρίς κανένα συμψηφισμό ευθυνών, με ειλικρίνεια και αλήθεια. Με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης της τραγωδίας των Τεμπών. Να εγγυηθώ στους Έλληνες και στις Ελληνίδες δύο απλά πράγματα. Πρώτον, απόλυτη, επαναλαμβάνω, απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα, ώστε να εντοπιστούν τα σφάλματα και να κριθούν δίκαια όσοι εμπλέκονται. Και δεύτερον, δρομολόγηση άμεσων πρωτοβουλειών για την βελτίωση της προβληματικής κατάστασης στους σιδηροδρόμους μας. Προτεραιότητα πάντα την στήριξη των συγγενών των θυμάτων. Την οικονομική στήριξη, αλλά και την ηθική και την ψυχολογική στήριξη. Το δραματικό αίτημα «Ποτέ ξανά» που ακούστηκε στη Λάρισα θα μετατραπεί σε μια δυναμική απόφαση «Τώρα ή ποτέ». Τώρα ή ποτέ για την αναγέννηση ολόκληρης της χώρας. Και η δική μας απάντηση είναι τώρα. Και μάλιστα προσπαθώντας περισσότερο και με μεγαλύτερο πείσμα. Πιο γρήγορα
και πιο αποτελεσματικά, ξεκινώντας άμεσα. Σίγουρα η εθνική τραγωδία σηματοδοτεί και πολιτικές εξελίξεις. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κατσικόπουλος, υποψήφιος βουλευτής για χρόνια και υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ. Και πάλι, κύριε Κατσικόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Καρούνια. Ακούσατε και ένα κομμάτι μαζί μας και από την... βέβαια το έχετε ενημερωθεί για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Μουτσοτάκη, γιατί μετά, και ήταν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά την τραγωδία, μίλησε για την οικονομική στήριξη των οικογενειών των θυμάτων, ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης. Ένα σχόλιο θέλω, κύριε Κατσικόπουλε, από εσάς. Κοιτάξτε, αυτό το καταρχήν συλληπιτήρια να εκφράσω και εγώ στις οικογένειες όλων αυτών των θυμάτων. Αυτό το οποίο έγινε ήταν τραγικό, συγκλονιστικό. Θα το συζητάμε για πάρα πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Όπως το συζητάνε βέβαια και σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτό το ατύχημα απέδειξε την ανεπάρκεια, θα έλεγα, της λειτουργίας του δημοσίου, της λειτουργίας του κράτους. Και δυστυχώς για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση που είναι σήμερα προσπαθεί να, δεν θα έλεγα να ωραιοποιήσει μια κατάσταση, να πει ότι, αλλά ζητώντας έτσι μια συγγνώμη, δεν εξευμενίζεται το μένος και η οργή και ο θυμός που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Όσα μέτρα και να εξαγγελιώσεις, όσα χρήματα και να δώσεις στις οικογένειες των θυμάτων, τα παιδιά τους δεν γυρίζουν πίσω. Αυτό είναι το ένα. Και εμείς, αν με ακούτε, κύριε Κατσικόπουλε, εμείς να δεχτούμε την κίνηση αυτή από την πλευρά της κυβέρνησης για την στήριξη των οικογενειών και να πούμε μπράβο για την ηθική και ψυχολογική στήριξη, αλλά οικονομική στήριξη σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι αυτές οι οικογένειες έχουν ανάγκη από χρήματα. Και ότι τα χρήματα θα απαλύνουν τον πόνο. Σε αυτή τη ζημιά, σε αυτό το κακό που βρήκε αυτές τις οικογένειες, αυτά τα νέα παιδιά, τα βλαστάρια, τους φοιτητές οι οποίοι έφυγαν, νέα παιδιά, κοπέλες πανέμορφες, να φεύγουν με αυτό το φρικτό τρόπο, δεν νομίζω ότι λίγες χιλιάδες ευρώ μπορούν να αποζημιώσουν ή να ικανοποιήσουν μια οικογένεια. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα, η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι ένα καζάνι που βράζει. Τώρα και χθες τις κινητοποιήσεις, οι οποίες θα έλεγα ήταν αυθόρμητες. Ποιος πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο όλο αυτόν τον κόσμο να κατέβει στις πλατείες και να διαδηλώσει και να ζητήσει επιτέλους να υπάρξει μια αλλαγή, μια άλλη πορεία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βέβαια δεν συμμερίζομαι και τους κάποιους συναδέλφους σου, οι οποίοι προσπάθησαν έτσι με κάθε τρόπο να στηρίξουν κυβέρνηση και να πούνε ότι μετά από μια εθνική τραγωδία, το ακούσαμε και αυτό, έρχεται κάτι καλό. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να σκοτωθούν τόσα παιδιά για να γίνει ο σιδηροδρόμος? Κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Τα καμπανάκια χτυπάγανε και ήταν χειρά. Η Κομισιόν τιμώρησε την Ελλάδα το Φεβρουάριο, λίγες μέρες πριν το δυστύχημα. Διότι δεν είχε υλοποιήσει τις συμβάσεις. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μας τιμώρησαν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είχαν παραιτηθεί συνδικαλιστές, είχαν παραιτηθεί άνθρωποι αρμόδιοι, υπεύθυνοι, γιατί έλεγαν ότι δεν πάει καλά η δουλειά και ότι με μαθηματική ακρίβεια έρχεται το ατύχημα. Όλα αυτά όμως δεν ευαισθητοποίησαν κανέναν, από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορεί την ώρα που με τα κομπιούτερ σήμερα και στον αιώνα αυτό τον οποίο ζούμε, με την τεχνολογία να έχει φτάσει στα ύψη, να λέμε ότι υπάρχει ένας χειριστής που κανονίζει τα κλειδιά για το που θα πάνε τα τρένα. Είναι όλα αυτά που έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες και αυτή η τραγωδία ανέδειξε πραγματικά την γύμνια της χώρας μας και την ανεπάρκεια και κάποια ώρα, κυρία Καρούνια, θα πρέπει να υποθούν αλήθειες. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Δηλαδή, δεν τόλμησε ποτέ κανένα πολιτικό κόμμα να κάνει την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Δεν τόλμησε ποτέ κανένα πολιτικό κόμμα να κάνει τις αξιολογήσεις στο δημόσιο και να εφαρμοστεί το ΑΣΕΠ χωρίς πόρτες, χωρίς παράθυρα, χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Κάποια ώρα όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν. Το σενάριο τώρα των εκλογών πριν το Πάσχα απομακρύνεται, κύριε Κατσικόπουλε, ωστόσο... Απομακρύνεται, βέβαια απομακρύνεται, γιατί αυτή τη στιγμή οι μυστικές
δημοσκοπήσεις, συγκριφές δημοσκοπήσεις, όπως κάνει και η κυβέρνηση, αλλά και άλλες χώρες, όπως είναι η Αμερική, για παράδειγμα, λένε ότι υπάρχει μια κατακόρυφη πτώση στο κυβερνών κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, και το κουτάκι που έχει τώρα αποφάσει, να το πω έτσι, να τα βάλουμε σε κουτάκια, από 10 έως 12% ανέβηκε στο 20%. 20% ανέβηκε. Εγώ το συναντάω. Το συναντάω και στο κόσμο, μιλάω με πολύ κόσμο. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, αυτές οι εκλογές τις οποίες οδεύουμε, θα είναι οι πιο περίεργες εκλογές που θα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση, να πω, να μην το πάω παραπίσω. Διότι δεν ξέρει κανείς τι θα βγάλει η κάλπη. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Ο κόσμος είναι στενοχωρημένος, αισθάνεται προδομένος από κόμματα και γι' αυτό το λόγο δεν ξέρει κανείς τι θα βγάλει αυτή η κάλπη. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, σαφώς και δεν υπάρχει αυτοδυναμία για κανένα κόμμα, αλλά τα ποσοστά τους κυμαίνονται και πολύ χαμηλά, κάτω από το 30. Κάτω από το 30. Θέλω να λένε ότι είναι ψηλά και ότι είναι 27, η πληροφορία, 29, η πληροφορία το 1, 30, 33, το άλλο. Η πληροφορία δεν υπάρχει αυτοδυναμία ούτε τη δεύτερη επαναληπτική εκλογή. Θα χρειαστεί να γίνει κυβέρνηση από όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Κυβέρνηση με προγραμματικές συγκλήσεις, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που έχει μονοκομματική κυβέρνηση. Θα πρέπει κάποια ώρα να καταλάβουν όλα τα κόμματα ότι τελειώσανε οι αυτοδυναμίες και οι μονοκομματικές κυβερνήσεις και θα πρέπει να οδηγηθούμε με βάση τις προγραμματικές συγκλήσεις σε κυβερνήσεις ευρύτερες, οικουμενικές, που θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα και δεν θα μένει απ' έξω κανένα για να τραβάει την ουρά του και να ασκεί αντιπολίτευση. Αυτό μας έχει φάει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν θα... Ο ένας να πυροβολεί και ο άλλος να μην μπορεί να νομοθετήσει διότι σκέφτεται το πολιτικό κόστος. Αυτό το πολιτικό κόστος επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει να το παραμερίσουμε, θα πρέπει να υποθούν αλήθειες, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρξει βούληση πολιτική από όλα τα κόμματα και να πάρθουν αποφάσεις. Και συνεργασία για σοβαρά ζητήματα, κύριε Κατσικόπουλε, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής. Όχι, δεν το έχουμε δει. Το είδαμε σε κάποιες κυβερνήσεις οικουμενικές. Θυμάμαι την οικουμενική την πρώτη που έγινε το 89, αλλά έγινε με ορίζοντα περιορισμένο για να οδηγήσει τη χώρα πάλι σε νέες εκλογές. Λοιπόν, δεν νοείται στη σημερινή εποχή να θέλει ένα κόμμα να είναι αυτοδύναμο και να περνάει τις δικές του τις απόψεις και να θριαμβολογεί ότι κάτι πάει καλά. Να, σου έρχεται ένα τέτοιο δυστύχημα και πάνε περίπατο όλα αυτά που ακούγαμε τα τελευταία χρόνια για επιτελικό κράτος, για λειτουργία του κράτους, για διάφορα όλα αυτά που ακούγαμε. Τα ανέτρεψε όλα. Πήγαν περίπατο όλα. Ποιος μιλάει σήμερα για επιτελικό κράτος? Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει δύο συνεντεύξεις από την ημέρα που έγινε το δυστύχημα και δεν έχει τολμήσει να ψελίσει τη λέξη επιτελικό κράτος. Πού είναι το επιτελικό κράτος? Ότι ένας αποδικάριος διορίστηκε κλειδούχος, διορίστηκε σταθμάρχης και πούσι Λάρισα και έκανε αυτό που έκανε. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Να κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου από τη διάθεση του κάθε αποδικάριου, να το πω έτσι. Μάλιστα. Ο οποίος δεν υποτιμώ τον αποδικάριο. Όχι, καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις σταθμάρχης. Δεν μπορείς να γίνεις σταθμάρχης. Κύριε Κατσικόπουλε, επειδή έρχεστε σε επαφή με πολίτες, με πολιτικούς φίλους, με ψηφοφόρους σας, τι σας λένε, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί? Το κλίμα σας είπα, υπάρχει καταρχήν στενοχώρια μεγάλη. Έτσι, βλέπεις ανθρώπους κατηφής, βλέπεις ανθρώπους έτσι, σε βαθιά σκέψη και βλέπεις και μεγάλο κομμάτι του Έλληνα πολίτη να είναι... Να έχει δυσανασχετήσει, να έχει δυσφορήσει, να έχει αγανακτήσει, να έχει θυμό, να έχει οργή και να θέλει κάπου να την εκδηλώσει. Και αυτό θα γίνει τις εκλογές. Είναι κοντά οι εκλογές. Και βέβαια πολλοί είπατε ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν κανένα κόμμα. Ή δεν έχουν αποφασίσει. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα το διαβάσατε. Και εσείς ότι το ποσοστό των αναποφάσεων έχει ανέβει στο 20% περίπου. Μάλιστα. Αυτές τις μέρες με τις χιλιόμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται και είναι κρυφές γιατί δεν συμφέρει αυτούς οι οποίοι τις διενεργούν να τις βγάλουν στην επιφάνεια. Αυτές οι διαρροές γίνονται διαφορετικά, ξέρετε.
Άρα λοιπόν θα να περιμένουμε εκπλήξεις και δεν είμαστε σίγουροι τι θα βγάλει η κάλπη. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κατσικόπουλο. Δεν είναι ακόμα, φτάνουμε στο χρόνο συνταγματικά της λήξης της τετραετίας και δεν ξέρει κανείς πότε περίπου θα γίνουν εκλογές. Την Παρασκευή πιστεύω ότι έχει δημοσιοποιηθεί ότι θα επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πάει να ζητήσει εκλογές. Ένα αναμονή λοιπόν αύριο Παρασκευή. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κατσικόπουλε για αυτή τη συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ξανά στους δρόμους καλούνται να βγουν το απόγευμα της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, οι Πατρινοί για να συμμετάσχουν στο νέο συλλαλητήριο στην πλατεία Γεωργίου που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και ίσως σε καθημερινή βάση, όπως λένε, γιατί στόχος των διοργανωτών είναι να μην ξεχαστεί η εθνική τραγωδία και να επισπευστούν οι διαδικασίες τιμωρίας του συνόλου των υπευθύνων, καθώς φοβούνται ότι κινούνται διαδικασίες συγκάλυψης. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Νέο συλλαλητήριο με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα αύριο το απόγευμα στις 7 στην πλατεία Γεωργίου. Στην κινητοποίηση καλούνται να συμμετάσχουν και πάλι μαζικά οι πατρινοί όλων των ηλικιών, με το σκεπτικό ότι χθες ο κόσμος ξεσηκώθηκε γιατί απαιτεί. Απαιτεί τίποτα να μην μείνει κρυφό, τίποτα να μην ξεχαστεί στο φευγό του χρόνου. Συνεχίζουμε τον αγώνα για το εργατικό κίνημα, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας μαζί με την νεολαία μας, έτσι ώστε αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί αλλά και ούτε να συγκαλυφθεί, γιατί βλέπουμε μια προσπάθεια μεγάλη από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και των άλλων αστυνομικών κομμάτων να καταλαγιάσει το θέμα, να μην αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και ο καθένας να τα ρίχνει στον άλλον με διάφορες κοκορομαχίες. Εμείς λέμε όχι, τα κέρδη τους δεν θα είναι πάνω από τη ζωή τη δικιά μας. Αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε, καλούμε όλο το λαό της Πάτρας, τους εργάτες, τις εργάτριες, την νεολαία μας στις 7 η ώρα αύριο το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου για νέο μεγάλο παπατραϊκό συλλαλητήριο. Η διοργάνωση δεύτερου συλλαλητηρίου μέσα σε 48 ώρες έχει ως σκοπό, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, να επιτευχθεί η παραδειγματική τιμωρία όλων αυτών που ευθύνονται για το σκότος που έχει μαυρίσει τις ψυχές μας από την μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Και μάλιστα οι κινητοποιήσεις και οι δράσεις θα είναι συνεχείς και θα ανακοινωθούν άμεσα. Όπως είπαμε και χθες στην κεντρική ομιλία του Εργατικού Κέντρου, το εργατικό κίνημα μαζί με την νεολαία μας, εγγυόμαστε ότι αυτό δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί. Οπότε πρέπει και να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας, τις δράσεις μας, μπορεί και με νέες απεργίες στο επόμενο διάστημα, έτσι ώστε αυτό να μην περάσει στη λύθη κανενός. Χθες έγινε μια μεγάλη αρχή, μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση. Χιλιάδες λαός βρέθηκε στους δρόμους της πόλης μας, είπε ότι φτάνει ως εδώ. Συνεχίζουμε, αύριο κάνουμε το συλλαλητήριο και να είναι σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες με διάφορες μορφές δράσης, έτσι ώστε αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί. Ανάστατοι είναι οι καθημερινοί χρήστες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Πάτρας, καθώς βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι για την επανέναρξη των δρομολογίων του μεταφορικού μέσου που τους εξυπηρετεί για χρόνια. Το τρένο χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενους, κυρίως στον βόρειο κλάδο, αλλά παραμένει ακινητοποιημένο από την 1η Μαρτίου, λίγο μετά την τραγωδία των Τεμπών, Σωτήρη. Και έτσι μάλλον θα μείνει και για τις επόμενες τουλάχιστον ημέρες, δεν ξέρουμε ακόμα για πόσο. Να πούμε, Έφη, σήμερα οι σιδηροδρομικοί είχαν συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας και προσφάτως με καθήκοντα και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η συζήτηση από ό,τι έγινε γνωστό ήταν επικοδομητική και επικεντρώθηκε στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να καταστεί δυνατή όσο δυνατόν συντομότερα η επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, μεταξύ του οποίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται, όπως ξέρουμε πολύ καλά, και ο προαστιακός σιδηροδρόμος της Πάτρας. Υπήρξε και μια πληροφορία τις τελευταίες ώρες ότι η Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών θα προέβαινε σε άρση της απεργιακής κινητοποίησης που ισχύει μέχρι αύριο, διαψεύστηκε και σε τοπικό επίπεδο. Οπότε να πούμε ότι τουλάχιστον μέχρι και το Σαββατοκύριακο, έτσι είναι το μήνυμα που μας εστάλει από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών, μην περιμένουμε να δούμε επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηρόδρομου της Πάτρας, όπως και των άλλων σιδηροδρομικών συνδέσεων. Θα λέγαμε ότι ο προαστιακός ως τρένο
χαμηλής επικινδυνότητας εντός εισαγωγικών. Εδώ έχουμε ένα σειρμό έφη που πηγαίνει και έρχεται, δεν έχουμε τον κίνδυνο κάποιων συγκρούσεων. Καταλαβαίνουμε ότι θα δοθεί μάλλον πιο γρήγορα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα σε κυκλοφορία, η οποία μάλλον θα πρέπει να τοποθετείται γενικότερα για όλα τα δίκτυα της χώρας, τα μεγάλα, προς τα τέλη Μαρτίου, τουλάχιστον όπως διαφάνει από τα λεγόμενα του κυρίου Γεραπετρίτη σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το προαστιακό, προφανώς η μη λειτουργία του τρένου έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση αρκετούς εργαζόμενους και χιλιάδες φοιτητές που χρησιμοποιούν το μέσο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Κυρίως το πρόβλημα εντοπίζεται, από ό,τι μαθαίνουμε, στην αρκτική πλευρά της Πάτρας, όπου τα δρομολόγια και των αστικών συγκοινωνιών δεν είναι τόσο τακτικά. Και με τρία δρομολόγια, όπως μαθαίνουμε την ημέρα, σίγουρα ο κόσμος δεν εξυπηρετείται. Βεβαίως. Και αυτά είναι προβλήματα που επιδρούν, θα λέγαμε, στην καθημερινότητά μας. Τώρα, πότε αναμένετε, έχουμε κάποιες πληροφορίες? Πληροφορίες ακόμα δεν έχουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα για να δούμε αν θα μπορέσει να λειτουργήσει ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Να πω, διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που εμποδίζει τη λειτουργία του. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, τεχνικοί έλεγχοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο πότε θα πραγματοποιηθούν, τουλάχιστον στην παιδική μας περιοχή. Δεν έχουν γίνει έλεγχοι. Όχι. Έλεγχοι για να δοθεί το πράσινο φως της επαναλειτουργίας τους. Για το όσο δηλαδή είναι. Και πότε θα γίνουν οι έλεγχοι? Δεν έχει προσδιοριστεί αυτό ακόμα. Μας είπαν από την Ομοσπονδία και αυτοί περιμένουν να προσδιοριστεί αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον από εβδομάδα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας του τρένου, τονίζουν οι σιδηροδρομικοί ότι έχει τα προβλήματα το προαστιακό της Πάτρας. Υπάρχουν σίγουρα πολλά ζητήματα, όμως δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας και ατυχήματος στο βαθμό τουλάχιστον που ναι, το τρένο. Ναι, γιατί ακούσαμε το ανεκδίκητο, ναι, ότι επειδή έχουμε μόνο έναν σειρμό. Σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γραμμή από το κομμάτι, στο τμήμα που είναι από τον Άγιο Ανδρέα μέχρι το κεντρικό σταθμό της Πάτρας. Εκεί το τμήμα αυτό της γραμμής έχει υποστεί αρκετές ζημιές κατά το παρελθόν, από ό,τι έχουμε μάθει, και χρήζει άμεσης αντικατάστασης, και επίσης και άλλα ζητήματα συντήρησης της γραμμής που θα πρέπει να γίνουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας θα πρέπει να γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Ένα ακόμα σημείο το οποίο μας επισήμαναν οι σιδηροδρομικοί εδώ στην Πάτρα, το συνεργείο αριθμεί μόλις 3 άτομα έφη, το οποίο έχουμε κάνει συντήρηση, έτσι, για ένα κομμάτι γραμμής μήκους 30 χιλιόμετρων, μάλιστα, από το Ρίο μέχρι την Κάτω Αχαγιά, και με 3 άτομα καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στο επίπεδο της συντήρησης. Θα τα πούμε, αν χρειαστεί, και στη συνέχεια, Σωτήρη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή και δεν πρέπει να ξεχνάμε, και επειδή έχουμε δώσει λόγο σε πάρα πολλούς και καθημερινά ακούμε δηλώσεις με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη, εμείς θα πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ανδρέα Λικανιώτη, φοιτητής που επέβαινε στο Μοιραίο, στη Μοιραία Μαξοστοιχεία, κατάφερε να επιζήσει και να βοηθήσει, και δεν δίστασε να βοηθήσει συνεπιβάτες του. Κύριε Λικανιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ αρχικά να σας ευχηθούμε να είστε πάντα γερός και δυνατός. Σας ευχαριστώ πολύ. 9 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εθνική μας τραγωδία, από αυτή την τρομερή, από αυτό το τριμερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Πώς είναι η καθημερινότητά σας? Η καθημερινότητά μου, κοιτάξτε, έχω φροντίσει να κρατάω την καθημερινότητά μου απασχολημένη. Είμαι τις εκπομπές ή γενικά με τις συνεντεύξεις γενικότερα, αλλά και με φίλους, με την οικογένεια γενικά, διότι δεν θέλω να κάθομαι μόνος μου και να σκέφτομαι το τι έγινε, γιατί έχω θέματα με τον ύπνο, έχω θέματα με το φαγητό και τέλος πάντων πολλά άλλα που τα παλεύω ακόμα. Πώς τα παλεύετε? Με παρακολουθεί ήδη ψυχίατρος, έχω αρχίσει ήδη την πρώτη συνεδρία. Πιστεύω καλά πηγαίνει από όσο έχω καταλάβει, θα αρχίσω και ταυτόχρονα και ψυχολόγο. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση και ότι αυτό είναι που θα με βοηθήσει περισσότερο, και το να μείνω Αθήνα εδώ πέρα με τους γονείς μου και την αδερφή μου.
θα ήταν περιττό να πω ότι ζήσατε τον απόλυτο εφιάλτη. Ναι, ήταν ο απόλυτος εφιάλτης και όχι απλά εφιάλτης, ήταν απλά μια ταινία θρίλερ όλο αυτό που ζήσαμε. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν ούτε ταινία ούτε ένα απλό θρίλερ. Ήταν πραγματική τραγωδία. Τι θυμάστε ή δεν θέλετε να θυμάστε? Αυτό που δεν θέλω να θυμάμαι είναι κυρίως οι αιματηρές σκηνές και οι σκηνές οι οποίες περιείχαν φωνές και καραβιές βοηθείας. Αλλά αν επίσης κάτι που δεν θέλω να θυμάμαι είναι η μυρωδιά αυτού του καμένου που πραγματικά με έχει στοιχιώσει. Αυτή η μυρωδιά, γιατί μύριζε πολύ άσχημα, δεν ήταν απλά κάτι καμένο. Ήταν κάτι πολύ άσχημο που δεν μπορώ να το περιγράψω, ίσως κάποια υλικά μέσα από το βαγόνι. Και από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Λικανιώτη, έχετε χάσει τον ύπνο σας. Είπατε ότι έχετε προβλήματα με τον ύπνο. Ναι, ναι. Μπορεί να κοιμάμαι κάποιες ώρες αυτές τις τελευταίες δύο μέρες, αλλά μου παίρνει ώρα μέχρι να κοιμηθώ. Μπορεί να φτάσει και πρωί μέχρι να κοιμηθώ πραγματικά, δηλαδή να κουραστώ όντως για να μπορέσω και να καταφέρω να κοιμηθώ. Βέβαια, χωρίς να θέλω να το σχολιάσετε, θα το κάνω το σχόλιο εγώ. Κάποιοι δεν έχουν χάσει τον ύπνο τους, από ό,τι φαίνεται, από αυτήν την, τραγωδία. Χρησιμοποιούσατε αυτό το τρένο, αυτό το δρομολόγιο αρκετά συχνά? Αυτό το χρησιμοποιούσα αρκετά συχνά. Το χρησιμοποιώ από το πρώτο έτος μέχρι και τώρα που είμαι στο τελευταίο έτος. Παρόλο που πλέον πρόσφατα πήρα το δίπλωμα και μετακινόμουν με το αμάξι κυρίως, με το αυτοκίνητό μου. Επειδή έτυχε το αυτοκίνητό μου να βρίσκεται στο συνεργείο για κάποιες γενικές εργασίες, δεν μπορούσα να το πάρω, οπότε έπρεπε να μείνει στην Αθήνα το αυτοκίνητο και εγώ θα πήγαινα με το τρένο για να το παραλάβω κάποια άλλη στιγμή. Και έτσι έτυχε και βρέθηκα στο τρένο. Τραγική ηρωνία πραγματικά, όπως τραγικές είναι και οι ιστορίες όλων αυτών των παιδιών, είτε που χάθηκαν είτε που επέζησαν μέσα από τον εφιάλτη. Ο καθένας έχει να διηγηθεί τη δική του ιστορία. Τι θέλετε να πείτε τώρα που έχουν περάσει κάποιες μέρες? Θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα σε όλους εμάς, είτε στους πολιτικούς? Δεν θα ασχοληθώ με το πολιτικό θέμα αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύω την ώρα. Αλλά αν έχω κάποιο μήνυμα είναι να όλοι να περνάνε χρόνο με την οικογένειά τους και τα αγαπημένα τους άτομα γενικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει από τη μια στιγμή στην άλλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη σύνδεση και πάλι να σας ευχηθώ να είστε γερός, δυνατός και τυχερός στη ζωή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ καλό πολύ. Βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο Ανδρέας Αλικανιώτης, φοιτητής που πήρε το τρένο καθώς το αυτοκίνητό του το είχε στο συνεργείο και βρέθηκε να ζήσει τον απόλυτο εφιάλτη, δεν θέλει να ασχοληθεί με το κομμάτι των δηλώσεων των πολιτικών και μάλλον έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Βάζουμε εδώ μια άνω τελεία, τόσο τώρα και να πάμε στο επόμενο θέμα, τόσο εντός της Νέας Δημοκρατίας, όσο και μεταξύ των πολιτών. Έχει προκαλέσει αίσθηση η απόφαση του παραιτηθέντα Υπουργού Υποδομών Μεταφορών Κώστα Καραμανλή να ξαναθέσει υποψηφιότητα στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μόλις μερικά 24 ώρα μετά την παραίτησή του, και ενώ η κοινωνία βράζει για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και ζητά απόδοση ευθυνών σε βάθος. Μουδιασμένη είναι η Πατρινή από την εθνική τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αλλά και τη στάση του πρώην Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή, που ενώ παραιτήθηκε από τη θέση του την επομένη, πριν συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την τραγωδία, ανακοίνωσε την εκ νέου συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες ψηφοφόροι δηλώνουν πως στις εκλογές ο καθένας θα πρέπει να κληθεί να αποφασίσει αν τελικά οι 57 ζωές χάθηκαν από το λάθος μερικών ανθρώπων, σε όποια θέση και αν ήταν, ή αν είναι ευθύνη με πολιτικό βάθος. Λίγο χλωμό το βλέπω με τα τελευταία γεγονότα που εξελίχθηκαν με αυτή την τραγωδία που ζήσαμε.
Ίσως θα έπρεπε το σύστημα επικοινωνίας είτε ως ΕΔΕ κάποιο άλλο να έχει εξελιχθεί πιο καλύτερα από θέμα αυτές τις καταστάσεις. Καταλάβατε. Καλύτερα να απουσίαζε δηλαδή τις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αν αυτό φτάσει κάποιο άλλο, το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό ο ίδιο πιστεύω. Θα μπορούσε να έχει, το είχαν προσέξει αυτό το θέμα. Για να μην ζούμε τι καλέ καταστάσει. Δεν ξέρω και τι είχε κάνει ο άνθρωπο, αν είχε προσπαθήσει, αν είχε κάνει κάποια προσπάθεια κτλ. Σίγουρα όμω υπάρχουν ευθύνε. Τώρα από πού υπάρχουν ευθύνε, εντάξει, καμιά φορά να μην τι δίνουμε και τι ευθύνε σε έναν υπουργό ή σε ένα σταθμάρχη ή δεν ξέρω εγώ τι. Σίγουρα πρέπει να το ψάξουν λίγο καλύτερα. Γιατί είναι πολύ στενάχωρο καταρχήν που τόσα παιδιά πήγανε άδικα. Γιατί είναι η νεολαία μα, είναι οι φοιτητέ μα, είναι οι ενεργοί πολίτε αυτή τη χώρα. Αυτή είναι το μέλλον. Το να αναλαμβάνει τη μία μέρα πολιτική ευθύνη και να παρατείται υπουργός και μετά από μια εβδομάδα να ανακοινώνει νέα ψηφιότητα. Αυτό είναι το τυπικό. Έτσι κάνουν όλοι. Αν αυτού του βαστάει η καρδιά και νομίζει ότι μπορεί να πάει να κάνει ή να βάλει υποψηφιότητα, εγώ τι να πω. Έτσι, εγώ προσωπικά γι' αυτό το λόγο δεν ασχολούμαι με την πολιτική, ας πούμε, ή εσείς ή οποιοδήποτε. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει το ψέμα, δεν μπορεί να κοροϊδεύει, δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Θρίλερ. Εξαρτάται πώς το βλέπω ο ίδιος. Αν νιώθει υπεύθυνος. Όχι. Αν δεν νιώθει. Οπότε είναι στο θέμα των ψηφοφόρων. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως είμαι πολύ απολύπη, μου ήρθε ο θυμός. Ξεκίνησε με λύπη στην αρχή, τώρα είμαι θυμωμένος. Δεν είναι μόνο ως ο μηχανοδηγός που τη χάνει, τον ξέραμε κιόλας εδώ στην Πάτρα, γιατί δούλευε το Ρίο Αγίος Ανδρέας. Ναι, το ξέραμε. Πιστεύω ότι πρέπει να ψάξουν και λίγο παραπίσω. Ελλείψεις, εταιρείες, κενά και να καταλογίσουν εκεί ευθύνες και όχι στον κάθε φουκαρά. Δεν ασχολούμαι με αυτός, κορίτσι μου. Έχω συγχαθεί τους πάντες. Όμως παράλληλα, φωτιές έχουν ανάψει και στην κυβερνητική παράταξη. Οι δηλώσεις βουλευτών της που δείχνουν στον παραιτηθέντα Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών την πλήρη έξοδό του από το ψηφοδέλτιο Σερών για τις επικείμενες εκλογές, καθώς η κοινωνία είναι ακόμα θυμωμένη από την τραγωδία. Έχουμε σύσκεψη φορέων στην περιοχή του Καστελοκάμπου. Οι κάτοικοι εκεί συνεδριάζουν με αφορμή τις πληροφορίες ότι το έργο της συντήρησης του σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού δεν θα περιλαμβάνει το δικό του τμήμα. Καταγγέλουν ότι είναι θέμα ασφάλειας, ειδικά λίγο πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και τα δρομολόγια του Προαστιακού θα πλημμυρίζουν από επιβάτες που θα επισκέπτονται την περιοχή για τα καλοκαιρινά τους μπάνια. Οι καταιγιστικές εξελίξεις από το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών συμπαρέσυραν και το έργο συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού της Πάτρας, καθώς αναβλήθηκε προσωρινά η συνεδρίαση της διοίκησης του ΟΣΕ. Η αρχική εργολαβία αφορούσε κυρίως την πλήρη συντήρηση της γραμμής από Κανελοπούλου έως κάτω Αχαΐα και ανακατασκευή από το σταθμό της Τριών Συμμάχων μέχρι τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, αφήνοντας εκτός την ευρύτερη περιοχή του Ρίου με αποτέλεσμα να αντιδρούν οι κάτοικοι. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι η ασφάλεια της σιδηροδρομικής. Γραμμής. Θα γίνει έλεγχος από Κανελοπούλου μέχρι Αχαγιά και εμάς μας είχαν απ' έξω. Σκεφτήκαμε και μας ήρθε στο μυαλό εκείνο εκεί η επιχείρηση που κάνανε για να ξυλώσουν τη γραμμή μέσα στην τάλα του κορονοϊού. Και γι' αυτό σκεφτόμασταν ότι μπορεί να πάει κάτι τέτοιο να πάει να γίνει. Και γι' αυτό ζητάμε να γίνει ο έλεγχος από το Ρίο, από τον καινούριο σταθμό αυτόν που υπάρχει τώρα που ανεβαίνει ο κόσμος. Μέχρι την Αχαγιά. Οι πληροφορίες θέλουν ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ να μην έφτανε για τις ζητούμενες εργασίες λόγω των ανατιμήσεων στα υλικά κατασκευής, με τους εκπροσώπους των συλλόγων να μιλούν για χαοτική κατάσταση. Να δούμε και περαιτέρω κινητοποιήσεις για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το τρένο, το μην πω καμιά κουβέντα. Τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει, έχουν βγει τα χρήματα, ξέρουμε τίποτα. Εδώ το βαδίζουμε στα τυφλά από ό,τι φαίνεται. Γιατί άλλοι λένε ότι έχουν βγει 444 εκατομμύρια, άλλοι λένε δεν έχει πάρει απόφαση κανένας, άλλοι λένε ότι θα είναι μερικώς υπογειοποιημένοι, άλλοι δεν λένε ότι θα είναι πήγιο. Πρέπει να μας ξεκαθαρίσει κάποιος υπεύθυνος τι θα γίνει με αυτό το τρένο στην Πάτρα. Το θέμα της ασφάλειας των δρομολογίων του Προαστιακού είναι και ο λόγος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εξοραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καστελοκάμπου Πατρών, όπου οι θέσεις θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στις επόμενες ημέρες, ακόμα και για κινητοποιήσεις. Μα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου συγκοινωνία. Τρία δρομολόγια την ημέρα. Φαντάζεστε τώρα από κόσμο, τα παιδιά που θέλουν να πάνε στα φροντιστήρια, ο κόσμος θέλει να πάει στο γιατρό του,
θέλει ο άλλος να κατέβει κάτω να ψωνίσει, με τι θα πάει. Και δεν περνάνε και μέσα από την περιοχή του Καστελοκάπου, περνάνε από τον κεντρικό δρόμο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.